Αυτό που παρατηρείται ως ελάχιστη δράση είναι οι 4 πετονιές, οι οποίες είναι τεντωμένες, ως το μόνο υλικό το οποίο βρίσκουμε μέσα στο χώρο, πέρα από το σώμα του καλλιτέχνη. Το σώμα αυτό έρχεται αντιμέτωπο με το όριο της γραμμής. 4 αδιόρατες γραμμές, οι οποίες εμφανίζονται ως το μόνο εμπόδιο μεταξύ του σώματος της μονάδας και των σωμάτων του κοινού. Όταν βλέπουμε το αποτύπωμα, θα έλεγα, των γραμμών, είναι ένα σχόλιο όσον αφορά τις προσπάθειες καλοπισμού του ανθρώπινου σώματος μέσα από την εκγύμναση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι προσπάθειες αυτές λοιπόν καλοπισμού μέσα από το έργο παρουσιάζονται ως μια διαδικασία βανδαλισμού. Εξού και η διάσταση της επίπονης προσπάθειας του να ξεπεράσει το σώμα αυτά τα όρια. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε, όπως και στον αθλητισμό, διαλύματα, τα οποία διαλύματα επιτρέπουν στο σώμα να ανακάμψει, επομένως δίνονταν ο χρόνος για να ανακάμψει το σώμα, να ανακάμψει το όριο ξανά στην ευθύτητά του και κατά αυτά τα διαλύματα να παρατηρηθεί η ίδια η γραφή στην κοιλιακή χώρα από το κοινό. Δεν ήθελα ποτέ να προκαλέσω το αίσθημα της εμπάθειας ή της λύπησης. Ήθελα να προκαλέσω μια κατάσταση όπου μπορεί το κοινό μαζί με τον καλλιτέχνη να συμπάσχουν σε μια κατάσταση που αφορά όλους.